centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Βασιλιάδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσίλη. Και καλή εβδομάδα. Ακροατές σας. Τι κάνετε? Καλά, καλά. Μπαίνετε σε μια περίοδο που μπορεί να είναι και μεγάλη. Εμείς ελπίζουμε ότι θα είναι μικρή και θα... Ο κύριος Κικίλιας είπε κάτι για άνοιξη χθες, γι' αυτό σας το λέω. Θα επιστρέψουμε στον φυσιολογικό μας χώρο που είναι οι σχολικές αίθουσες. Και εκεί πρέπει να είμαστε πραγματικά, αλλά όσο χρειαστεί θα είμαστε στο σπίτι. Ναι, σήμερα όμως δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Σωστά. Και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να παρέχουμε κάποια μορφή σε εκπαίδευσης. Να μην χαθεί η επαφή των παιδιών με τη σχολική τάξη. Έχουμε μια πορεία, δηλαδή πώς γίνεται ακριβώς τώρα. Δηλαδή εγώ είμαι στο σπίτι, ανοίγω τον υπολογιστή σε ένα link φαντάζομαι όπου υπάρχει το μάθημα. Βλέπω και εικόνα, με βλέπουν και οι καθηγητές. Ναι, έχουμε τη δυνατότητα για όλα αυτά που περιγράφεται. Μάλιστα. Ο κάθε καθηγητής στο προηγούμενο χρονικό διάστημα έχει ενεργοποιήσει μια ηλεκτρονική τάξη. Όπως Μάλιστα. έχουμε τις φυσικές τάξεις, έτσι και κάθε καθηγητής ναι. έχει φροντίσει να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική τάξη για το ενδεχόμενο της τηλεεκπαίδευσης. Αυτό έχει δημιουργηθεί από τις αρχές Σεπτέμβρη που πήραμε τις αντίστοιχες οδηγίες. Και ήταν σε αναμονή αυτή η ηλεκτρονική τάξη που είναι ενεργή για κάθε συνάδελφο. Στη συνέχεια, οι διευθύνσεις των σχολείων αποστέλνουν αυτές τις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών τάξεων στους αντίστοιχους μαθητές. Μάλιστα. Με το πρόγραμμα το αντίστοιχο που υπάρχει, που είναι πάρα πολύ κοντινό στο πρόγραμμα που έχουμε στα σχολεία μας, το ορολόγιο πρόγραμμα. Μάλιστα. Μισό λεπτό και κάθεται, είμαι εγώ μαθητής. Βλέπω δηλαδή τον καθηγητή μου στην οθόνη. Ναι, και ό,τι μου προβάλλει. Και ό,τι γιατί μπορεί να προβάλλει, ας πούμε, γιατί έλεγα την Έλληνα εδώ νωρίτερα. Και αν θέλει κάτι να γράψει, τα δικά μας τα χρόνια έτσι ήταν. Ναι, να γράψει κάτι να στο γράψει, πίνακα, να μας δείξει κάτι. Να προβάλλει διαφάνειες, δηλαδή μια παρουσίαση. Να προβάλλει οτιδήποτε θέλει στην οθόνη. Τα έχει ήδη από πριν αυτά λοιπόν και τα έχει έτοιμα και τα δείχνει στην οθόνη. Όχι, μπορεί και εκείνη την χρονική στιγμή ναι. έχει τη δυνατότητα να γράψει κάτι. Α, την χρονική σαν στιγμή. Να είναι πίνακας. Μπράβο. Ναι, και ο συνάδελφος και ο καθηγητής. Και ο μαθητής αντίστοιχα μπορεί να συμπληρώσει. Τα παιδιά τα βλέπει ο καθηγητής στην τηλεεκπαίδευση. Έχει τη δυνατότητα να τα δει, αλλά συνήθως προτείνουμε να μην είναι ανοιχτές οι κάμερες ναι. για να μην έχουμε πάρα πολύ φορτίο. Να διαχειρίσετε το σχολικό δίκτυο όγκου δεδομένων. Δηλαδή τα παιδιά δεν τα βλέπει ο καθηγητής. Μπορεί να τα δει άμα θέλει. Ναι, άμα θέλει μπορεί να τα δει, ναι. Αλλά... συνομιλεί μαζί τους κανονικά. Αυτό λέω, γιατί αν δεν τα βλέπει και μόνο τα ακούει, ξέρω. Μπορούν να γράψουν στον ίδιο πίνακα όλοι μαζί. Α. Η εξέταση ενός παιδιού πώς γίνεται? Αυτό λέγαμε επίσης νωρίτερα. Μπορεί να γίνει ναι. με διάφορους τρόπους. Έχουμε πολλά εργαλεία στα χέρια μας. Αχα. Μπορούμε να τον ρωτήσουμε και να μας απαντήσει. Αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα, αλλά πάρα πολύ εύκολα μπορώ κι εγώ. Αν με βάλατε εμένα τώρα με την εμπειρία και τόσων ετών να σας πω μάθημα, θα το έχω το βιβλίο πάνω από τον υπολογιστή που δεν θα το βλέπει ο καθηγητής και θα σας λέω το μάθημα μια χαρά. Δείτε, οι καθηγητές είναι έμπειροι σε αυτό το θέμα. Οπότε... γνωρίζουν και τους μαθητές τους, όπως γνωρίζουμε πάντοτε ότι τι κάνει το κάθε παιδί. Μάλιστα. Δεν είναι. Έχετε περάσει από μαθητές. Ναι. Άρα λοιπόν θα καταλάβει κάποιος καθηγητής. Δηλαδή, κάνουμε μια ερώτηση ναι. που δεν την έχουν προετοιμασμένη και πρέπει στο chat να γράψουν μέσα σε ένα λεπτό. Εντάξει, τώρα άμα θέλει κάποιος άλλος να γράψει, δικαίωμά του είναι. Αλλά δεν Αλλά πρέπει να γίνεται έτσι. Σχέση, θεωρώ ότι η σχέση εμπιστοσύνης του μαθητή με τον καθηγητή δεν πρέπει να σταματήσει να υπάρχει. Τώρα, πάμε στα προβλήματα, γιατί από το πρωί μας παίρνουν φίλοι μας, γονείς κυρίως, ναι, ναι. λέγοντάς μας ότι τα παιδιά δεν μπορούν να μπουν σε αυτές τις εφαρμογές. Δεν μπαίνουν τα κομπιούτερ.
Ναι, δείτε, έχουμε δύο κατηγορίες προβλημάτων. Τι πάθαν σήμερα τα κομπιούτερ? Ναι, να σας πω ότι το πρώτο δίωρο και οι αρχές της τρίτης ώρας πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Μάλιστα. Κανένα θέμα, πέρα από περιορισμένες περιπτώσεις ατόμων που έχουν τεχνικά προβλήματα οι ίδιοι, όχι το σύστημα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μας φταίει ο αυτοκινητόδρομος αν το αυτοκίνητό μας είναι χαλασμένο. Οπότε τι ήταν χαλασμένο εδώ, να το πούμε ξανά? Ναι, οπότε βλέπουμε ότι στην πλειοψηφία την πρώτη και δεύτερη ώρα τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν με ελάχιστα θέματα κάποιων μαθητών συνήθως που είχαν θέματα στο δικό τους εξοπλισμό, για να σας πω. Άρα λοιπόν αυτοί που μας λένε ότι από τις 8.30 ώρα προσπαθούν να μπουν και δεν μπορούν, ναι, είναι πρόβλημα των παιδιών ή με το ίντερνετ ή με τον υπολογιστή τους? Κανονικά κάτι δεν κάνουν. Κάτι δεν κάνουν σωστά. Κάτι δεν κάνουν σωστά και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις αυτές. Μάλιστα. Τώρα έχουμε ένα λίγο πιο μεγάλο πρόβλημα που τα αντιμετωπίζουν και συνάδελφοι πλέον την τρίτη ώρα. Ναι. Με σύνδεση δεν μπορούν να ανοίξουν τις τάξεις τους για να... Γιατί, τι έγινε εδώ τώρα? Αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα που δεν άπτεται της δικής μας... Είναι στην εφαρμογή, της εφαρμογής πρόβλημα? Ναι, ναι, ναι. Α, είναι της εφαρμογής πρόβλημα. Δηλαδή γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Αυτά όμως πώς θα λυθούν? Δηλαδή είναι τα θέματα, τα προβλήματα της πρώτης μέρας, ας πούμε... Θεωρούμε ότι πολλά θα αντιμετωπιστούν, δηλαδή κάποιο τεχνικό πρόβλημα που το έχει κάποιος μεμονωμένος συνάδελφος ή κάποιος μεμονωμένος μαθητής, με μία βοήθεια και με σωστή διαχείριση θα καταφέρουμε να το λύσουμε. Ναι. Τώρα, κάποιο πιο κεντρικό πρόβλημα, καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να το επιλύσουμε, θα πρέπει να λυθεί κεντρικά. Ας πούμε, το θέμα που μας είπατε σήμερα αφορούσε μόνο την Καστοριά ή γενικά όλη την Ελλάδα? Όχι όλη την Ελλάδα, κάποιες περιοχές. Κάποιες περιοχές της Ελλάδος, μάλιστα. Ναι. Πιστεύετε λοιπόν ότι όλο αυτό θα ομαλοποιηθεί στην πορεία, ότι είναι προβλήματα ίσως της πρώτης μέρας? Ότι θα ομαλοποιηθεί, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να ληφθούν διαφορετικού τύπου μέτρα. Η τάξη είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι ηλεκτρονικές τάξεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα που υπήρχε και στο σχολείο? Δηλαδή ό,τι ώρα θα κάνουμε σχολείο κάνουμε τώρα και στο κομπιούτερ? Όλα τα σχολεία έχουν ενημερώσει τους μαθητές τους για το εξαποστάσεως πρόγραμμα, αλλά είναι όλες οι ώρες. Είναι κανονικά. Όλες οι ώρες. Μπορεί να έχουν γίνει κάποιες μετατροπές, έκανα δεύτερη ώρα φυσική, θα κάνω την τέταρτη, αλλά τέτοιου τύπου αλλαγές έχουν γίνει, είναι όλες οι ώρες σε ένα πρόγραμμα εξαποστάσεως που τους έχει δηλώσει το σχολείο τους. Τώρα, μας λένε εδώ ότι υπάρχει θέμα με τον εξοπλισμό στα σπίτια, γιατί υπάρχουν οικογένειες που έχουν και δύο και τρία, μας έχουν πει και για τέσσερα παιδιά, που θα πρέπει να έχουν τέσσερα λάπτοπ ταυτοχρόνως. Δεν χρειάζεται να έχουν τέσσερα λάπτοπ. Ιδανικά θα ήταν να έχουν τέσσερα λάπτοπ. Αλλά τώρα να βρεθούν τέσσερις μαθητές να είναι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ξέρουμε ότι οι μαθητές αυτοί έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Ναι, δεν είναι δύσκολο. Είναι. Πάντως δυο γυμνάσιο, δυο λύκειο, βγήκε ο λογαριασμός. Έχουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Θεωρώ ότι τα πιο πολλά παιδιά σήμερα έχουν. Με το κινητό βλέπετε περισσότερο να κάνουν δουλειά παρά με τα λάπτοπ, έτσι? Ναι. Βλέπω ότι και παιδιά που έχουν λάπτοπ και κινητό στο σπίτι, τους φαίνεται πιο εύκολο το κινητό. Το έχουν συνηθίσει πιο εύκολα. Κάνουν πιο εύκολα τη διαχείριση από το κινητό τους. Αν παρόλα αυτά υπάρχουν οικογένειες πολύτεκνες που υπάρχει έχουν κάποιο πρόγραμμα που υπάρχει κάτι να βοηθήσουμε? Ναι, αυτό ήδη το έχουν επικοινωνήσει. Το θυμάμαι με τα δημοτικά αυτό, δεν ξέρω αν έγινε και με τα λύκεια. Ναι, το έχουν επικοινωνήσει με τους διευθυντές τους στα σχολεία και προσπαθούν να δανείσουν κάποιον εξοπλισμό που έχουν τα σχολεία. Μάλιστα, μάλιστα. Και το αντίστοιχο έγινε και για τους συναδέλφους, γιατί και αρκετοί συνάδελφοι δεν είχαν κάποιον εξοπλισμό. Αυτοί πάνε στις σχολικές μονάδες και προσφέρουν την τηλεεκπαίδευση από το σχολείο.
με τον εξοπλισμό του σχολείου. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις και τις επιλύει κάθε σχολείο ξεχωριστά. Και άλλα μηνύματα. Μπήκαμε για λίγο στην πρώτη ώρα. Μας λένε εδώ μετά δεν έμπαινε με τίποτα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Το σχολείο, από τα σχολεία, είναι ότι πρώτη-δεύτερη ώρα τα πράγματα ήταν ομαλά. Για κάποιο παιδί που δεν μπορεί να μπει, γιατί έχουμε και αυτό το ερώτημα τώρα. Ναι, για ναι. Τον οποιαδήποτε λόγο, ή γιατί ήταν δικό του το πρόβλημα, ή γιατί δεν είχε πολύ WiFi σπίτι, ή σήμα, δεν ξέρω πώς τα λέτε εσείς. Ναι. Εκεί το παιδί παίρνει την απουσία, δηλαδή. Το παιδί πρέπει να, ο κηδεμόνας του παιδιού πρέπει να επικοινωνήσει με το σχολείο. Για και να πει προσπαθώ να μπω, αλλά δεν μπορώ. Για ποιο λόγο δεν μπορεί δηλαδή να μπει. Τι είναι αυτό που δεν το... μπαίνει, Απόστολε, ναι, δεν ναι. μπαίνει. Ναι. Να προσπαθήσουν να επιλύσουν. Διαφορετικά ξέρετε ότι κανονικά τηρείται το απουσιολόγιο. Διαφορετικά, αν δεν μπορείς να πεις, τελικά θα φας και την απουσία. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε, θα δούμε, να δούμε τα θέματα σε επικοινωνία με το σχολείο, οι γονείς, για να δούμε τι πραγματικά είναι το θέμα που υπάρχει. Μήπως θα έπρεπε ίσως για πρώτη εβδομάδα να είμαστε πολύ ελαστικοί με τις απουσίες μέχρι που να ομολοποιηθεί όλο το σύστημα και να μπαίνουν όλοι κανονικά χωρίς πρόβλημα. Δείτε, αυτό το πράγμα το εξετάζει κεντρικά το Υπουργείο. Εμείς ακολουθούμε. Μάλιστα. Αλλά πιστεύω ότι οι διευθυντές των σχολείων και οι διευθύντριες που γνωρίζουν τον πληθυσμό τους, τους μαθητές τους, μπορούν να κατανοήσουν καταστάσεις. Σωστά, γιατί... έχει και ευέλικτη λειτουργία ο Σύλλογος Διδασκών. Ευέλικτη λειτουργία για να μπορέσουν να δικαιολογηθούν κάποιες τέτοιες απουσίες, γιατί θα μπουν απουσίες, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν στον υπολογιστή τα παιδιά. Όταν ήταν σχολείο, έφερνε ο γονέας ένα χαρτί από τον γιατρό και δικαιολογούσε. Τώρα εδώ τι χαρτί να φέρει. Ναι, γι' αυτό λέω θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία του γονέα με το σχολείο. Να ενημερώσει ότι προσπαθεί να μπει το παιδί, ναι, αλλά δεν γίνεται, δεν μπαίνει. Ναι, γιατί θα πλέον και οι γονείς έχουν καταλάβει ότι είναι υποχρεωτική η τηλεεκπαίδευση, είναι σαν να πηγαίνει το παιδί του σχολείο, θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες, θα πρέπει να γίνουν συντονισμένα από όλες τις πλευρές τα πράγματα. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω ότι αν δεν υπάρξουν σημαντικά τεχνικά προβλήματα κεντρικά, τα τοπικά μας προβλήματα, οι διευθυντές και οι διευθύντριες των σχολείων δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάθε μαθητή τους ξεχωριστά. Έχουμε μια πορεία, μας στέλνουν εδώ, με τη γυμναστική τι γίνεται? Ξέρετε ότι το μάθημα της φυσικής αγωγής... Μάλιστα. Υπάρχει και θεωρητικό κομμάτι, ναι, και κομμάτι άσκησης. Ναι. Άσκησης. Η άθληση. Επειδή ξέρετε ότι στα σχολεία μας δεν έχουμε γυμναστήρια στα πιο πολλά, ναι, ναι, του χώρου για το χειμώνα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Είμαστε σε μια περιοχή που αρκετά συχνά κάνουμε θεωρητικά κομμάτια μέσα από τα βιβλία τους. Ένα κομμάτι λοιπόν της τηλεεκπαίδευσης καλύπτεται μέσα από αυτό το κομμάτι, αλλά υπάρχει και το κανονικό κομμάτι που ο συνάδελφος ή η συναδέλφισσα της φυσικής αγωγής δείχνουν ασκήσεις και αλήθεια, πραγματοποιούν ασκήσεις παρέα με τα παιδιά. Σαν personal training, ας πούμε. Ακριβώς, ένα ακριβώς. Μάλιστα, πολύ ωραίο αυτό, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Πραγματικά. Άρα για όλοι να απαντήσουμε στο ερώτημα, λοιπόν, γίνεται κανονικά είναι, και γυμναστική. Προσπαθούν να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βασιλιάδου, δεν ξέρω αν τι άλλο θα μας τύχει μπροστά μας, πραγματικά. Εγώ να ευχηθώ να είμαστε όλοι υγιείς. Έρχονται ερωτήματα για τα διαγωνίσματα, τι θα γίνεται? Αυτό πάλι το διαγώνισμα είναι κάτι που θα μπορεί να το κάνει ο καθηγητής, θα μας έρθουν και οδηγίες, ναι, όπως ξέρετε και στην τριτοβάθμια. Έχουν δώσει και εξετάσεις, ναι, μέσα από σύστημα. Τηλεκπαίδευση γίνεται σήμερα και στα πανεπιστήμια, να πούμε, ναι, από σήμερα, σε όλες αυτές τις βαθμίδες, ναι. Η συγκεκριμένη βαθμίδα έχει χειριστεί και το κομμάτι των εξετάσεων. Μάλιστα. Πιστεύω, ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί ανάγκη, αλλά αν χρειαστεί θα βρούμε και τρόπο έτσι ώστε να γίνει και η εξέταση των διαγωνισμάτων με ηλεκτρονικό τρόπο. Μάλιστα.
Κύριε Βασιλιάδο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μοιραία θα σας ξαναχρειαστούμε όμως, φαντάζομαι, πολύ σύντομα. Εύχομαι να σταματήσουν όμως τα προβλήματα για να πάμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι χωρίς προβλήματα στην παρακολούθηση των μαθημάτων. Γιατί αν συνεχιστούν προβλήματα, τα πράγματα αρχίζουν και μπερδεύονται περισσότερο. Ναι, ναι, είναι σίγουρο. Και τα παιδιά μας δεν πρέπει να διακοπούν από την εκπαιδευτική διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.